Σε αυτό το σημείο έχω τη χαρά και τιμή να φιλοξενώ καταρχήν έναν συνάδελφο και πάντα, ξέρετε, αισθανόμαστε καλύτερα όταν έχουμε συναδέλφους δίπλα μας, παρά τεχνοκράτες ή πολιτικούς, γιατί μιλάμε την ίδια γλώσσα. Είναι λοιπόν μαζί μου ο κύριος Νίκος Κρέκας, δημοσιογράφος, ανταποκριτής του Dow Jones και της Wall Street Journal. Νίκο, θα μιλάμε στον ελληνικό. Θα μου επιτρέψει. Για να αισθάνομαι και εγώ καλύτερα, φαντάζομαι, αφού έτσι κι αλλιώς είμαστε στο ίδιο μετερίζει της ενημέρωσης. Καλώς ήρθες καταρχήν. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάντα χαίρομαι να μιλώ με σοβαρούς και υπεύθυνους συνάδελφους. Να είσαι καλά, εγώ ευχαριστώ. Και ήθελα να κάνουμε αυτή την κουβέντα μετά από τόσο καιρό, που έχουν περάσει 8 μήνες. Η Ελλάδα έτσι κι αλλιώς είναι στο επίκεντρο των εξελίξεων. Βέβαια, τώρα τελευταία τα φώτα είναι στραμμένα στην Ισπανία, ναι, θα έλεγα. Τώρα τελευταία το focus έχει φύγει από εμάς λίγο και δεν είμαστε καθημερινά πρωτοσέλιδα στο εξωτερικό, που είναι κάτι πιστεύω λίγο θετικό για μας επιπλέον. Ναι. Πάντως πραγματικά πάθαμε ένα σοκ εισαγωγικά όλοι όταν βλέπαμε κάθε μέρα όλες οι μεγάλες εφημερίδες παγκόσμιου βεληνικούς, όπως είναι και αυτήν την οποία εσύ εκπροσωπείς στην Ελλάδα, Dow Jones και Wall Street Journal βέβαια, να έχουν κάθε μέρα και το editorial και το βασικό θέμα για την Ελλάδα. Πραγματικά είχαμε θεωρηθεί το Lehman Brothers των κρατών. Mm-hmm. Οπότε υπήρχε αυτό τρομερό ενδιαφέρον. Αυτό χαρακτηριστικό. Πριν πάμε στην Ελλάδα και να ζητήσω τις απόψεις σου και πώς βλέπεις τα πράγματα, μία έτσι θα ήθελα ένα σχόλιο γενικά για την ευρωπαϊκή οικονομία. Έχουμε πλέον ένα σοβαρό πρόβλημα, έχουμε τη διολύση του ευρώ, τα βλέμματα είναι στραμμένα στην Ισπανία. Είχαμε πριν από 2 εβδομάδες το σκάσιμο μιας μικρομεσαίας στεγαστικής Ισπανικής τράπεζας. Χθες υπήρχαν πληροφορίες για μια μεγάλη την Κάχα Μαντρίτ, ότι και αυτή πιθανόν έχει πρόβλημα. Υπάρχει μια ασυνεννοησία, μια κόντρα μεταξύ Μέρκελ, Σαρκοζή. Προσπαθούν να βρουν κάποιο κοινό πεδίο συνεννόησης. Πώς βλέπεις την κατάσταση στην Ευρωζώνη, όταν και χθες, και ολοκληρώνω με αυτό, είδαμε και την ανεργία στην Ευρωζώνη να αναρριχάται στα υψηλότερα επίπεδα μετά το 1998, στο 10,1, με τον Ουργέλ Ρουμπίνι να λέει ότι η ανεργία είναι το βαρύδι για να ξεφύγει η ευρωπαϊκή οικονομία από την ύφεση. Ανέστη, ας ξεκινήσουμε από το ευρώ. Δεν πιστεύω ότι η διολίσθηση του ευρώ είναι τόσο αρνητικό φαινόμενο για την Ευρωζώνη. Ας κοιτάξουμε τα στοιχεία της ανεργίας που είναι ψηλά στις περισσότερες χώρες. Χρειάζεται να μπορούμε να κάνουμε περισσότερες εξαγωγές, οπότε θα μας βοηθήσει και εμάς σαν χώρα μας συμφέρει πάρα πολύ, γιατί ο τουρισμός μας θα είναι πολύ πιο ανταγωνιστικός και έχουμε το πρόβλημα της έλλειψης ανταγωνιστικότητας. Τώρα, για το θέμα της Ισπανίας, πιστεύω ότι ο τραπεζικός τους κλάδος έχει ένα σοβαρό πρόβλημα που δεν το έχουμε εμείς εδώ. Οι ΚΑΙΑΣ, οι περιφερειακές τράπεζες τους, έχουν προβλήματα γιατί είχαν στοιχηματίσει πάρα πολλά λεφτά σε μια αγορά κινήτων που ήταν φούσκα. Που οι δικές μας τράπεζες δεν το κάνανε αυτό, ναι, ήταν πιο συντηρητικές. Το έχουν αποφύγει αυτό, ναι, και δεν είχαν εμπλακεί και με τα δάνεια τα αμερικάνικα που είχαμε, τα subprime. Τα subprime. Τουλάχιστον αυτό ήμασταν τυχεροί σε αυτό. Πιστεύω ότι έχουμε πάρα πολλούς καλούς τραπεζίτες στην Ελλάδα. Είναι ένας τομέας που δείχνει μεγάλες προοπτικές για το μέλλον και έχουμε και πάρα πολλά καλά ελληνικά στελέχη και στο εξωτερικό που βοηθάνε την κατάσταση σε ό,τι αφορά το τραπεζικό μας σύστημα. Τώρα, γενικότερα για την Ευρώπη, ναι, υπάρχουν τριβές μεταξύ Γερμανίας και Γαλλίας και προπαντός σε αυτό το μετερίζει ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αγοράζει ομόλογα ελληνικά της Πορτογαλίας, της Ισπανίας. Η Γερμανία φοβάται και η Bundesbank πιο πολύ ότι αυτό θα δημιουργήσει πληθωρισμό. Ναι. Και υπάρχει μια αλήθεια σε αυτό. Επίσης, υπάρχει και μια φημολογία ότι οι Γερμανοί πιστεύουν ότι η Κεντρική Τράπεζα το κάνει αυτό για να ελαφρύνει τις γαλλικές τράπεζες από τα πολλά ελληνικά ομόλογα. Εγώ βέβαια είμαι λίγο δύσπιστος σε αυτό το δεύτερο, γιατί βλέποντας την αγορά ομολόγων, το ΕΔΑΤ, που κάνει πολύ χαμηλούς τζίρους. Είναι μια αγορά που πριν ένα χρόνο έκανε τζίρο 2 δις την ημέρα. Αλήθεια. Και τώρα, όταν κάνει 200 εκατομμύρια, πανηγυρίζουμε. Ναι, βέβαια. Οπότε, πώς μπορεί η Κεντρική Τράπεζα να έχει αγοράσει τόσα ελληνικά ομόλογα για να ελαφρύνει τις γαλλικές τράπεζες, όταν δεν έχουμε δει τις πράξεις. Τώρα, αν έχουν γίνει over the counter, δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Σωστά, και δεν μπορούμε να το ξέρουμε αυτό το πράγμα. Πάμε λοιπόν τώρα στην Ελλάδα. Είμαστε στον Ιούνιο, περιμένουμε την άλλη εβδομάδα να έρθει η Τρόικα και να κατασταθεί και μόνιμα. Θα πάμε πλέον στην δεύτερη αξιολόγηση για τη δεύτερη δόση. Δεν ξέρω αν εσύ το διαπιστώνεις από το δικό σου ρεπορτάζ και από τις επαφές. Υπάρχει μια χαλάρωση, Νίκο. Καταρχήν φαίνεται από τα έσοδα του τετραμήνου και πάμε και στο πεντάμηνο, όπου έχουν πέσει γενικώς οι ταχύτητες στην αύξηση των εσόδων. Έχουμε μια ελληνική επιχειρηματική σκηνή, η οποία κάθε μέρα τα πράγματα είναι ακόμη πιο δύσκολα. Έχουμε επιχειρήσεις πλέον που βυθίζονται στις ζημιές.
Πώς βλέπεις τα πράγματα, πώς βλέπεις αυτή τη στιγμή, αν δηλαδή θα καταφέρουμε να πάρουμε δεύτερη δόση ή τελικά, γιατί έχουμε ξανά τις Κασάνδρες που μιλάνε ότι δεν θα αποφύγουμε την αναδιάθρωση του χρέους ή την ελεγχόμενη χρεοκοπία που είχε μιλήσει πρόσφατα και ο Γερμανός Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Σόιμπλε. Εγώ πιστεύω ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο αρνητικά. Δεν είμαι σίγουρος βέβαια ότι θα πιάσουμε όλους τους στόχους. Αλλά πιστεύω ότι θα υπάρξει μια ευελιξία από την πλευρά της Τρόικας. Και δεν το βλέπω εύκολο να μην πάρουμε τη δεύτερη δόση. Βέβαια, αυτό που είναι πολύ σοβαρό για μας είναι ότι δεν πρέπει να λέμε πράγματα και να μην τα υλοποιούμε. Οι αγορές περιμένουν την υλοποίηση όλων αυτών των ανακοινώσεων που έχουμε δει τους προηγούμενους μήνες. Τα πράγματα δεν είναι εύκολα, αλλά μπορούμε να τα καταφέρουμε εφόσον είμαστε πιο σοβαροί και στρωθούμε και κάνουμε δουλειά. Και να σας αναφέρω ένα δείγμα μιας δουλειάς που δεν έχει γίνει. Ναι. Τον αναπτυξιακό νόμο ακόμη το περιμένουμε. Το πηγαίνουμε από μήνα σε μήνα, όλο και πιο πίσω. Μα αν είμαι εγώ ξένος θεσμικός επενδυτής, τι καταλαβαίνω με αυτή την κατάσταση? Σωστά, ότι αν είμαι επενδυτής αυτό που, λέω, ναι, που ναι. θέλω να έρθω και να εξαγοράσω μια επιχείρηση ή να ανοίξω ένα greenfield operation καινούριο, δεν θα περιμένω, δεν θα είμαι και εγώ σε στάση αναμονής. Σωστά. Και πόση υπομονή μπορεί να έχει ένας ξένος επενδυτής όταν σε διπλανές χώρες, στην Τουρκία, στα Βαλκάνια, Νίκος Κρέκα, μιλάμε, τους περιμένουν πώς και πώς και ανοίγουν τις επιχειρήσεις γρήγορα και προχωρούν επενδύσεις. Και εδώ στην Ελλάδα υπάρχει τρομερή καθυστέρηση με αποκορύφωμα βέβαια την 20ετή υπομονή του εφοπλιστή κ. Κωνσταντακόπουλου, ο οποίος μόλις πρόσφατα γενίασε στην Μεσσηνία τη μεγάλη επένδυση του Κώστα Ναβαρίνο, αλλά έκανε 20 χρόνια ο άνθρωπος και ήταν και εφοπλιστής και περίμενε ας πούμε, να πάρει την άδεια. Και ήταν και Έλληνας. Έλληνας ο άνθρωπος. Γι' αυτό είχε την υπομονή. 10.000 ήταν υπογραφές ξένος... χρειαστήκαν. Αυτό το οποίο γράψαμε και ήταν πραγματικά δεν είναι ανέκδοτο. Χρειαστήκαν 10.607 υπογραφές 20 χρόνια για να πάρει τις άδειες ο κ. Κωνσταντακόπουλος. Ας είμαστε όμως λίγο πιο αισιόδοξοι και ας ακούσουμε και σήμερα τι θα γίνει στο τομέα των αποκρατικοποιήσεων. Νομίζω είναι σημαντική αυτή η συνέντευξη. Είναι πάρα πολύ σημαντική και μπορώ να σου πω ότι με πολλούς ανθρώπους που μιλάω, προπαντός στις αγορές ομολόγων, περιμένουν τις αποκρατικοποιήσεις πώς και πώς.